πολιτών στο κέντρο κοινότητας του Δήμου Ηρακλείου με την ταλαιπωρία να χτυπά κόκκινο. Μεγαλύτερη λεπορία δεν υπάρχει, όπως είναι εδώ. Δηλαδή αφήνουμε τις δουλειές μας, ερχόμαστε εδώ και τι να σας πω. Δεν βρίσκουμε άκρη, ούτε ποιος πρώτος, ούτε ποιος τελευταίος. Από αυτά η ώρα έχω έρθει. Δύο ώρες που περιμένω εδώ δεν έχω καταλάβει τίποτα. Θα περιμένουμε, λέει, εγώ είμαι 27-28 και αν φωνάζω. Ποιο νούμερο είναι τώρα? 5-6 νομίζω, 8. Οπότε πώς... Δηλαδή από τις 7 η ώρα που έχουμε έρθει μέχρι τώρα, δεν ξέρω αν κάνουμε δουλειά. Πρέπει να κλείσουμε ραντεβού, αλλά δεν ξέρουμε ποια χαρτιά να φέρουμε. Αυτό είναι το θέμα. Βγάλτε μια λίστα εδώ για να ξέρουμε. Μια ερώτηση. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε ερώτηση, βλέπετε τι γίνεται εδώ. Πολίτες πέφτουν από νωρίς το πρωί, προκειμένου να λάβουν το μαγικό χαρτάκι, με αρκετούς μάλιστα να μην καταφέρουν να εξυπηρετηθούν μέχρι το μεσημέρι και να μεταβαίνουν και την επόμενη μέρα στο σημείο όπου λειτουργεί το κέντρο κοινότητας, το παράρτημα Ρωμά και ένταξη μεταναστών. Για να πάρω μια πληροφορία, πρέπει να βάλω το όνομά μου στη λίστα. Πρώτη φορά αριστερά, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ ήθελα να πω κάτι. Ήρθα χθες εδώ για να πάρω μια πληροφόρηση. Δεν υπάρχει, τουλάχιστον σε κάθε τμήμα πρέπει να αφήσουν έναν άνθρωπο να δώσει πληροφορίες. Ποιο είναι εδώ πέρα? Από τις 7. Τα χαρτάκια έχουν εξαντληθεί? Είναι 2-3 λίστες είναι. Μας δίνουν κάποια νουμεράκια, π.χ. Να το δούμε. Αυτό το νούμερο, ας πούμε. Εγώ ήρθα 8 η ώρα και πήρα το 21. Και τώρα ποιο νούμερο είναι τώρα? Το 5 ή το 6. Και μέχρι τι ώρα η υπηρεσία είναι? 9:30. Και θα προλάβετε σήμερα? Θα χάσουμε άλλη μία μέρα. Απλά. Για πέμπτη φορά θα έρθω. Ναι. Για πέμπτη φορά. Πολίτες περιγράφουν την ταλαιπωρία τους είτε για ενημέρωση είτε για την κατάθεση δικαιολογητικών που αφορούν το επίδομα ενοικίου, το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης και τα προνοιακά επιδόματα. Και εγώ έρχομαι δεύτερη φορά, δεν ξέρω τι θα μου προκύψει, άμα κάποτε μου λείπει, για άλλη φορά θα έρθω την επόμενη φορά. Και θα πάλι ταλαιπωρία. 6 ώρα εδώ, όταν ήρθα 8:30 ώρα, γινόταν χαμός. Στην πόρτα ουρά, δεν μπορείς να συνονοηθείς, δεν μπορείς να ρωτήσεις τίποτα. Είναι κατάσταση τραγική. Η εξυπηρέτησή τους γίνεται βάσης κατοικής λίστας, με τους πολίτες να τονίζουν την ανάγκη να υπάρξει κι άλλο σημείο στην πόλη, προκειμένου να αποφεύγονται αυτές οι εικόνες ταλαιπωρίας. Το Ηράκλειο είναι στην έξυπνη πόλη, το ξέρετε. Όχι, δεν το γνώριζα. Το μαθαίνω τώρα, αφού είναι έξυπνη πόλη, φαντάζομαι οι χαζές πόλεις πώς είναι.